Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σοκ στο Πανελλήνιο μετά την είδηση πως πέθανε η μέχρι πρότινος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Θα δούμε τα μηνύματα όλης της πολιτικής αγεσίας και υπενθυμίζουμε το εθνικό πένθος που έχει κηρυχτεί στη χώρα την τετάρτη ημέρα της κηδείας της. Η είδηση της απώλειας της Φόφης Γεννηματά μας συγκλώνησε όλους. Ήταν μια σπουδαία πολιτικός, ήταν μια σπουδαία γυναίκα με πίστη στη δημοκρατία, μια γυναίκα που πάλεψε με γενναιότητα για τις αξίες και τα πιστεύω της. Εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους της, στην οικογένειά της, στο κίνημα αλλαγής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώνεται σε λίγα λεπτά στη Σαουδική Αραβία, έχει ήδη ενημερωθεί για την τραγική εξέλιξη και αναμένεται τοποθέτησή του. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα Ζήση και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η οποία ξεκίνησε περίεργα. Η αλήθεια είναι πως εμένα προσωπικά, επειδή την είχα γνωρίσει και προσωπικά, είχε έρθει πολλές φορές στο στούντιο, η είδηση της με σόκαρε, η είδηση του θανάτου της. Εντάξει, νομίζω είναι σοκαρισμένο το Πανελλήνιο με την σημερινή είδηση. 12 και 4 πρώτα λεπτά έχει καταγραφεί ο θάνατος σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλευόταν η Φόφη Γεννηματά. Είναι προφανές ότι η περιπέτεια της αρρώστιας της και η απόσυρσή της από την κούρσα για την ηγεσία του Κινάλ είχε εκφραστεί με πολλά μηνύματα συμπαράστασης για την Φόφη Γεννηματά, η οποία ανεξάρτητα από πολιτικούς χώρους, και σήμερα νομίζω ότι όλο αυτό, αυτή η δυσάρεστη είδηση απέδειξε ότι ήταν πραγματικό το ενδιαφέρον πολύ κόσμου. Δεν υπάρχουν λόγια, είναι η απόδειξη ότι υπάρχουν μάχες τις οποίες δεν μπορείς να κερδίσεις, δυστυχώς. Αν και η Φόφη Γεννηματά μέχρι τη σημερινή τελική μάχη είχε κερδίσει πολλές περισσότερες και ήταν παρούσα πάντα και παντού μπροστά στα πολιτικά πράγματα. Και προφανώς τώρα δεν κρίνουμε πολιτικές που εξέφραζε ή οτιδήποτε άλλο. Κρίνουμε την παρουσία της ως γυναίκα, ως πολιτικό, ως μάνα, αφήνει πίσω τρία παιδιά. Ήταν μόλις 57 ετών η Φόφη Γεννηματά και να θυμίσουμε ότι ο πατέρας της, ο έμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, πέθανε σε παρόμοια ηλικία, 54 ή 55 ετών, από την ίδια ασθένεια, όπως και η μητέρα της, επίσης στην ηλικία το 56, αν θυμάμαι καλά, ή κάκια Γεννηματά, αν λέω σωστά το όνομα της. Άρα μιλάμε προφανώς, ιατρικά δεν θα το αναλύσω εγώ, προφανώς για ένα κάποιο γονίδιο που χτυπάει μια οικογένεια. Καλώς, κακώς τέλος πάντων. Η Φόφη Γεννηματά ήταν μια εξαιρετικά ευγενής γυναίκα. Δεν ήταν τύπης ευγενής, ήταν στην ουσία της ευγενικός άνθρωπος. Αν έχει ο Χρήστος τη φωτογραφία της Φόφης Γεννηματά που του έχω στείλει, νομίζω ότι είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικότερες φωτογραφίες. Έχει βγει και κάπου εδώ στα εργοστάσια της ΔΕΗ. Είναι με ένα γαρίφαλο στο χέρι και με αυτό το χαρακτηριστικό της χαμόγελο. Νομίζω ότι αυτό ήταν η Φόφη Γεννηματά. Αυτό ήταν, αυτό το όπως χαμόγελο. Όπως την κατέγραφε ο Φακός, έτσι, αυτό το χαμόγελο της που δεν το έχανε ποτέ. Και το ξέρεις και εσύ, γιατί την έχεις ζήσει και εσύ εκτός, όταν έσβηναν τα φώτα των στουντίων. Το χαμόγελο ήταν ειλικρινές. Νομίζω πως ναι. Αυτό θα μου μείνει από εκείνη. Η ευγένειά της και το χαμόγελό της, ήταν μητέρα, ήταν σύζυγος πρωτίστως και έπειτα ήταν μια πολύ πετυχημένη γυναίκα που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα του κόμματός της και κράτησε το κόμμα της σε στιγμές που ενδεχομένως άλλοι να μην μπορούσαν να είχαν διαφυλάξει την ενότητά του. Αλλά αυτά θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Είμαστε ακόμα σε ευχαριστημένοι. Δεν είναι ώρα για πολιτικές, έτσι. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ευγενής γυναίκα, ήταν μια μητέρα και μια σύζυγος, η οποία θα λείψει από την οικογένειά της και από τους πολιτικούς της φίλους, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί. Και έναν τέτοιο έχουμε σήμερα κοντά μας. Να καλησπερίσουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Θόδωρο Θεοδωρίδη. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρίδη. Λυπάμαι πάρα πολύ που τα λέμε κάτω από τέτοιες συνθήκες σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε για την κούρσα διαδοχής. Ήρθανε τα πάνω κάτω. Ήρθανε τα πάνω κάτω στη σημερινή ημέρα.
Καταρχήν, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τη μεγάλη θλίψη μας στην οικογένεια της Φόφης της Γεννηματά, στο σύζυγό της, στα τρία παιδιά της, στους οικείους της, αλλά και σε όλη την παράταξη. Γιατί για μας η Φόφη ήταν όλη η παράταξη. Το ξέρετε, αυτός ο χρόνος, ο παρελθοντικός, το ήταν, μας αφήνει λίγο έτσι μια πικρία, αλλά δυστυχώς η Φόφη έφυγε σήμερα το πρωί. Ένα σοκαριστικό γεγονός, όπως σοκαριστικό ήταν και το γεγονός ότι εισήχθη στο νοσοκομείο πριν από 20 μέρες, όλα έγιναν μέσα στο μήνα Οκτώβριο. Αυτό το σημερινό όμως, οφείλω να πω, ήταν το μεγαλύτερο σοκ και το πιο αναπάντεχο. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο από τη Φόβη, γιατί η Φόβη μας είχε συνηθίσει να είναι μαχήτρια σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής, της καθημερινότητας, της προσωπικής ζωής. Αλλά δυστυχώς, όπως είπε και ο Ζήσης, υπάρχουν κάποια πράγματα που τη μάχη δεν μπορείς εύκολα να την κερδίσεις. Αυτό είναι ένα γεγονός. Η στάση τόσο όμως όλα αυτά τα χρόνια με το πρόβλημα που είχε απέδειξε, και εγώ θα σταθώ λίγο πιο πολύ στην ανθρώπινη πλευρά της κυρία Τσιούρα και κύριε Πιτσιάβα, έδωσε μια ελπίδα. Η Φόφη νομίζω ότι ήταν ένας φάρος ελπίδας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν με τον καρκίνο. Κάποτε, ξέρετε, αυτή τη λέξη δεν τολμούσε κανένας να την πει, ούτε καν να τη σκεφτεί, αλλά είναι μια πραγματικότητα και υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα παλεύουν με αυτή την ασθένεια. Η Φόφη λοιπόν ήταν μια ελπίδα για αυτούς και εξακολουθούν να είναι, με βάση και τη γενναιότητα που έδειξε στην αντιμετώπιση του, αλλά και με τον καθημερινό τρόπο ζωής που ήξερε ότι έχει τον καρκίνο και δεν τα παράτησε ποτέ στη ζωή της. Και αυτό φαίνεται και από τα τελευταία γεγονότα που μέχρι και την τελευταία μέρα ήταν όρθια και έδινε και τις συνεντεύξεις, έκανε και την προεκλογική της εκστρατεία, βέβαια όσο διάστημα μπορούσε να κρατήσει. Κύριε Θοδωρίδη, μια που το λέτε όλο αυτό, επιτρέψτε μου να διαβάσω μια φράση που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ, είναι της Φόφης Γερματά, από μια συνέντευξή της. Το θέμα είναι να μπορείς να ζεις, να μην ζεις συνέχεια κάτω από τη σκιά, την αγωνία και το φόβο. Αν ζεις με το φόβο, αυτή δεν είναι ζωή. Έχεις νικηθεί στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά σου. Εγώ δεν έζησα ποτέ έτσι και νομίζω την εξέφραζε στην πορεία ζωής της, έτσι. Είναι μία φράση, κύριε Βιτσιάβα, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο νόημα. Ο καρκίνος μπορεί να νίκησε τη Φόφη γεννηματά με το θάνατό της, αλλά εγώ πιστεύω απόλυτα ότι η Φόφη νίκησε τον καρκίνο με την καθημερινότητά της. Με τον τρόπο με τον οποίο πορεύονταν καθημερινά. Γι' αυτό και είπα ότι να σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, ότι ήταν και παραμένει ένας φάρος ελπίδας για όλους αυτούς που καθημερινά παλεύουν με τον καρκίνο. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και μόνο. Και έτσι νομίζω αντιμετωπίζεται από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα αν ασχολούνται με την πολιτική και προφανώς ανεξάρτητα αν ανήκουν στον πολιτικό χώρο τον οποίο ηγείται μέχρι το θάνατό της. Έτσι, δηλαδή είναι μια πανελλήνια συγκίνηση αυτό που έχει γίνει για την Φόφη. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όλο αυτό το κύμα αγάπης και συμπάθειας που έδειξε ο κόσμος στη γεννηματά και με την είσοδό της στην κλινική, αλλά και μετά το σημερινό θλιβερό γεγονός. Είναι κάτι που πραγματικά σας λέω δεν το περίμενα εύκολα και νομίζω ότι σπάνια το βλέπουμε να συμβαίνει σε μια πολιτική προσωπικότητα. Η Φόφη μπορεί να είχε τις ιδεολογικές διαφορές με πολιτικούς άλλους, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία, διότι ήταν μια γυναίκα της καθημερινότητας, ήταν αυτή η οποία δεν είχε μέσα της κακία, δεν ήταν ποτέ κάτι το οποίο θα έλεγε στη Βουλή ή σε οποιαδήποτε εκδήλωση σε προσωπικό επίπεδο. Τα πάντα ήταν πολιτικά. Και πολύ πολύ αξιοπρεπή σε όλα. Κύριε Θεοδωρίδη, ποια ήταν η τελευταία φορά που τη συναντήσατε? Νομίζω πως είχε σκοπό στα πλαίσια της προεκλογικής της πορείας να έρθει και εδώ και στην Κοζάνη. Την πρόεδρο της συνάντησα τελευταία φορά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην Διεθνή Έκθεση. Μετά το τέλος της ομιλίας της συναντηθήκαμε και χαιρετηθήκαμε και μάλιστα όταν τη ρώτησα, γιατί ήταν υποψήφια τότε για το αξίωμα της επανεκλογής για την Προεδρία, τη ρώτησα, λέω, πρόεδρε, προφανώς θα ανέβει στην Κοζάνη, και μου είπε έτσι χαμογελώντας και με πολύ χιούμορ, είναι, μου λέει, δυνατόν ποτέ γραμματέα εγώ να μην ανέβω στην Κοζάνη? Και βεβαίως θα έρθω, και μάλιστα κανονίζαμε και με το οργανωτικό και περίπου την περίοδο που θα ανέβαινε, η Κοζάνη θα ήταν από τις τελευταίες της περιοδίες ανά την Ελλάδα. Αν όλα πήγαιναν δηλαδή έτσι όπως τα είχε προγραμματισμένα. Κύριε Θεοδωρίδη, θυμάμαι στην τελευταία επίσκεψή της, όταν εντάξει, ζούσαμε κι εμείς τα προβλήματα με τον κορονοϊό, ότι και η ίδια αλλά και οι συνεργάτες της είχαν επισημάνει στους πάντες ότι πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας στον κορονοϊό, προφανώς
εντάξει, λόγω και της κατάστασης που γνώριζε ότι βίωνε, έτσι και ήταν μια ευπαθής ομάδα. Εκεί το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό, το συζητούσαμε σήμερα. Πάντως, ακόμα και σε εκείνες τις δύσκολες περιόδους, δεν επέλεξε να κάτσει στην ασφάλεια του γραφείου της, αυτό θέλω να πω. Ούτε καν. Και έκανε μια περιοδία η οποία ήταν και μέσα στο εργοστάσιο, στην Τολεμαϊδα 5 και σε άλλα σημεία εδώ στην περιφέρεια. Η φωτογραφία που δείξατε, κύριε Πιτσιάβα, προηγουμένως είναι από εκεί, την τελευταία της επίσκεψη το 19 στην Τολεμαϊδα 5. Θα σας πω τελείως απλά ότι ήταν τότε που ήρθε στην Κοζάνη και εξήγηλε το πρόγραμμα της Ενεργειακής Δημοκρατίας, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Είναι από την παλιότερη επίσκεψή της αυτή, ναι. Σωστά, έχετε δίκιο. Και θα σας πω τελείως απλά ότι θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει και από την Αθήνα. Αλλά παρόλα αυτά ανέβηκε πάνω, είχε γίνει μια διαδικτυακή οργάνωση και από το ξενοδοχείο είχε κάνει τη διαβούλευση συγκεκριμένη. Είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Κοζάνη. Η Φόφη την Κοζάνη την είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση γενικότερα. Είχε έρθει στα πλαίσια αυτής της επίσκεψής της και στο στούντιο. Η τελευταία της συνέντευξη δηλαδή σε τοπικό μέσο ήταν στο Top Channel και στον Παναγιώτη τον Πλιάτσιο. Και έχουμε και σχετικά βίντεο, αν υπάρχει δυνατότητα, έστω και voice-over να τα δούμε. Ναι. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τιμούσε και το δικό μας το λειτουργήμα. Είναι η τελευταία της συνέντευξη. Είναι εδώ παρούσα στο στούντιο. Σε περιφερειακό μέσο εννοώ προφανώς. Εδώ στο στούντιο το δικό μας με τον Παναγιώτη. Να πούμε ότι είχε ξανάρθει. Παλαιότερα ήταν ένας πολύ καταδεκτικός άνθρωπος, εξαιρετικά ευγενής, θα το ξαναπώ και θα το τονίζω πάντα. Και όλο αυτό το βίωσε με τεράστια αξιοπρέπεια. Ναι, κύριε Θεοδωρίδη, ναι, συγγνώμη τώρα. Αυτό λέτε, προφανώς η μέρα δεν αρμόζει να μιλάμε για τέτοια, αλλά ανατρέπει ενδεχομένως κάποιο σχεδιασμό προς την εκλογική μάχη του Κενάλ. Δεν νομίζω έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Οι διαδικασίες θα πάνε παραπίσω και είναι εύλογο λόγω του γεγονότος και μετά θα μπουν πάλι όλα στη σειρά τους. Δεν νομίζω να υπάρχει. Ίσα-ίσα νομίζω ότι η Φόφη με τη στάση της. Από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός μετέτρεψε το πρόγραμμά του για να μπορεί να είναι εδώ πιο σύντομα, στην Ελλάδα εννοώ. Που ήταν δεν νομίζω πως υπάρχει πολιτικός χώρος, βουλευτές, σύλλογοι και απλοί πολίτες οι οποίοι δεν έχουν με κάποιο τρόπο σχολιάσει, ακόμη και στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, τον θάνατο της Φόβης Γεννηματά. Εσείς ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ, τι προτίθεστε μέχρι και την Τετάρτη, ενδεχομένως η οποία είναι και η μέρα της κηδείας. Ναι, ενδεχομένως να υπάρχει και κάποια παρουσία στην Αθήνα. Αυτό προφανώς ρωτάει η κυρίτα, έτσι. Ναι, θα πάτε. Θα το δούμε αυτό εν ευθέντω χρόνο, γιατί ξέρετε πλέον από ό,τι έχω ακούσει και από κάτω, ενώ από την Αθήνα τα πρωτόκολλα είναι αυστηρά και ακόμα και η σωρός που θα είναι στην Εκκλησία, στη Μητρόπολη, δηλαδή θα είναι ελάχιστες ώρες. Καταλαβαίνετε, δεν θέλουν να συμβεί σε καμία περίπτωση κάτι δυσάρεστο με την πανδημία. Φυσικά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή το να πας να παρευρεθείς για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία νομίζω θα διευθύνουν αυστηρά και ξέρετε, η Φόφη ήταν πάντα υπέρ των αυστηρών πρωτοκόλων, ακόμα και όταν έρχονταν ήταν όλοι με μάσκες παντού, από το δίπλα της, από οπουδήποτε, τα κρατούσε μέχρι με θρησκευτική ευλάβεια. Κύριε Θεοδωρίδη, το ζήτημα είναι. Ναι. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα τώρα και το καταλαβαίνετε. Ότι το ΚΙΝΑΛ πρέπει να εκπροσωπηθεί και με έναν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας εντός της Βουλής. Έχετε κάποια πληροφόρηση αν έχει κινηθεί κάποια τέτοια διαδικασία? Κοιτάξτε, και κατά τη γνώμη σας, συγγνώμη, θα πρέπει να είναι κάποιος εκτός από όσων έχουν εκδηλώσει την υποψηφιότητά τους για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ μέσω της εσωκομματικής διαδικασίας. Δηλαδή, όχι ο Γιώργος Παπανδρέου, όχι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Κάποιος πλην τον έξι. Ναι, μιλώ για αυτούς που είναι βουλευτές και εντάξει, θα μπορούσαν. Εντάξει, προφανώς. Γιατί καλιά, δεν είναι κύριος Ανδρέας απλά λέει, ότι, ναι, προφανώς. Απλά λέω ότι κάποια πληροφόρηση τέτοια δεν έχω ως προς την εκπροσώπηση, αλλά φανταστείτε ότι και μέχρι τώρα που η πρόεδρος ήταν στο νοσοκομείο, ό,τι είχε να κάνει στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών δεν μπορούσε να μιλήσει. Φόφη, άρα δεν μπορούσε να μιλήσει κανένας. Ναι. Σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και νομίζω ότι αν θα χρειαστεί κάτι περισσότερο θα τα βρουν όλα. Δεν είναι, αυτά είναι απλά πράγματα. Είναι το λιγότερο αυτό. Νομίζω και λίγο πρόωρο να συζητάμε. Θα βρεθεί λύση. Αυτό που προέχει τώρα είναι οι συγκεκριμένες μέρες που διάγουμε. Είναι η θλίψη βαριά σε όλο τον κόσμο. Αυτό σας είπα που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το πρωτοφανές κύμα αγάπης και συμπάθειας
που εισέπραξε η Φόφη. Και αυτά όλα βέβαια έχουν να κάνουν με τη στάση ζωής της γενικότερα, με τον τρόπο ζωής και στην πολιτική αλλά και στην καθημερινότητά της. Αυτό που είπε η κυρία Τσιόλου ήταν μια ευγενής γυναίκα, νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο και περικλεί όλη την πραγματικότητα. Είχε αξίες στην πολιτική, είχε ειλικρίνεια, είχε τιμιότητα, ήταν μαχητής παντού και πάνω απ' όλα ήταν ευγενική. Ήταν άνθρωπος και δοτικός και πάνω απ' όλα ευγενικός. Δηλαδή δεν θα την παρομοίαζε με έναν πολιτικό, ας πούμε, από αυτούς που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Ήταν μια ξεχωριστή παρουσία. Και βέβαια ήταν αυτή που προήγαγε γενικώς και τη λέξη γυναίκα, ως γυναικείο κίνημα, ως ισότητα. Η Ελλάδα νομίζω έχασε από πολλές πλευρές με το θάνατο της Φόφης, εκτός από τη δικιά μας παράταση που έχασε την αρχηγό του εν διάφορη περιπτώσει. Η χώρα έχασε μία αξιοπρεπέστατη και αξιολάτρευτη γυναίκα. Να είστε καλά. Στους οικείους της να πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, για την. Είναι προφανές ότι. Η συνάντησή μας αυτή, έστω κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μετά τον αποχαιρετισμό της Φόφης Γεννηματά και το κλίμα που πρέπει να επικρατήσει, είναι προφανές ότι δεν είναι ευχάριστο τώρα να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα συνεχίσουμε με τα εσωτερικά του κίνηματος αλλαγής. Έχουμε χρόνια. Βεβαίως θα συνεχίσουμε, αλλά αυτό που νομίζω έτσι για να κλείσω είναι ότι ακόμα, η Φόφη νομίζω ότι ακόμα και με το θάνατό της ενώνει και την παράταξη και όλη την Ελλάδα. Και είναι βασικό για την παράταξη. Αυτό. Το ευχόμαστε αυτό. Να είστε καλά. Το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να πω απλά ότι στο ΠΑΣΟΚ και στο Κινάλ, συγγνώμη, και στις διαδικασίες εντός Βουλής ίσως υπάρχει και λίγος χρόνος γι' αυτό, γιατί η Βουλή αναστέλει όλες τις λειτουργίες της για αυτήν την εβδομάδα μετά από συνεννόηση του κ. Τασούλα, του Προέδρου, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έμαθε για το θάνατο της Φόφης Γεννηματά πηγαίνοντας προς το Ριάντ, στην Σαουδική Αραβία. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο, έκανε τη δήλωση. Μια συγκινητική δήλωση, είναι αλήθεια. Όντως, από καρδιάς δήλωση, από, νομίζω. Να δούμε λίγο το στιγμιότυπο, Χρήστο, μέσα στη Βουλή. Ο κ. Στασούλας έχει αφήσει μια ανθοδέσμη, εκπροσωπώντας φυσικά όλο το σώμα. Έτσι, στη θέση στην οποία καθόταν η Φόφη Γεννηματά ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος. Εν ενεργεία αρχηγός κόμματος πάντως ζήσει. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει πεθάνει. Όσο ακόμη κρατάει τα σκύπτρα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εντάξει, κοίταξε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα ήταν από τον Ωνάσιο. Δεν ναι, ήταν. Πρόεδρος ήταν. Πρόεδρος. Ήτανε πρόεδρος. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Ήταν πρόεδρος. Δεν είχαν κινηθεί διαδικασίες ναι. για την αλλαγή του όμως. Εντάξει, από ναι, την Προεδρία. Τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο έτσι. Δηλαδή η Φόφη Γεννηματά δεν είχε αποσυρθεί την πολιτική. Ούτε καν. Ναι. Δηλαδή περιμέναμε όλοι να επιστρέψει. Είχε αποσυρθεί απλά από την κούρσα. Της επανεκλογής της, να το πω. Και αυτό εξ ανάγκης. Ναι. Είδαμε λοιπόν, υπάρχουν πολλά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Υπάρχει ένα μήνυμα του Πάρη Κουκουλόπουλου. Να το δούμε, είναι στο Twitter, τι λέει ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος είχε που μια γνώριζε ναι. πολύ κοντά, είχαν μια πολύ στενή, είχαν πολύ στενή φιλία. Η Φόφη Γεννηματά έφυγε, αλλά θα μείνει για πάντα στις καρδιές και στη σκέψη μας η στάση ζωής, η πολιτική ευπρέπεια, το πάθος για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η ακλόνητη πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας, τη χαρακτήριζαν και αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, Φόφη, είναι το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Πάρη Κουκουλόπουλου προς την πρόεδρο του Κινάλ. Ήθελα να πω απλώς ότι η είδηση έσκασε για μας την ώρα που ήμασταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και επειδή κάποια πράγματα καμιά φορά λες ότι η ζωή παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια, θα σου πω ότι λίγα λεπτά πριν, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, πες το πως θες, συνομιλούσα με στελέχη που ανήκουν σε αυτό το χώρο, την κυρία Ζημπλιάδη, τον κύριο Στρατάκη, τον κύριο Γιώργο Χρυστοφορίδη και άλλους, ακόμα και ανθρώπους που είναι εκτός του χώρου, αν θες, και βρισκόταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να κάνοντας εκτιμήσεις για τις κομματικές εκλογές και οτιδήποτε άλλο. Και την ώρα που στρίβω, ξέρω εγώ, να βγω κάπου στο διάδρομο, χτυπάει το κινητό μου και η είδηση είναι σοκαριστική πραγματικά. Δηλαδή, πίστευα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Πέθανε η Φόφη Γεννηματά, ξερά. Και πηγαίνω να ενημερώσω τους ανθρώπους, κυρίως την κυρία Ζημπλιάδη και τον κύριο Στρατάκη, με τον οποίο μιλούσα λίγο πριν, ας πούμε, με τους οποίους μιλούσα. Και οι άνθρωποι πάγωσαν στα έδρανά τους. Δηλαδή, σοκαρίστηκαν κυριολεκτικά. Ό,τι πάθαμε όλοι. Η είδηση άρχισε να κυκλοφορεί εντός
της αίθουσας. Δεν είχε ξεκινήσει καλά-καλά το περιφερειακό, στις 12 ουσιαστικά να ξεκινήσει. Και ζήτησε η κυρία Ζεμπιλιάδου από την πρόεδρο να αναβληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κυρία Ζεμπιλιάδου, η κυρία Διό είχε μία επικοινωνία με τον κύριο Κασαπίδη. Είδαν στα γρήγορα αν υπήρχε κάποιο θέμα το οποίο δεν χωρούσε αναβολή, καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχουν και αυτά. Είδαν ότι μπορεί να γίνει αυτό και η κυρία Διό εκ μέρους του σώματος εξέφρασε... Έχουμε την ανακοίνωση της αναβολής. Έχουμε τη δήλωση της κυρίας Διό ή ανακοίνωση, αν θες, πες το. Ναι, την ανακοίνωση αναβολής. Το έχουμε, παρακαλώ, να το δούμε. Δυστυχώς, μόλις πληροφορηθήκαμε το χαμό της κυρίας Φόφης Γεννηματά, να μεταφέρουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους της, στην οικογένειά της. Μια γυναίκα που με τη στάση της ζωής της αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Θα αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Για την ώρα θα σας ενημερώσουμε σχετικό email. Λογικό και επόμενο και μπράβο που είχαν τα αντανακλαστικά στο περιφερειακό. Λίγο πριν κλείσει το περιφερειακό, αποφασίστηκε να εκδοθεί και ένα συλληπιτήριο μήνυμα. Η πρόεδρος και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είμαστε συντετριμμένοι με την είδηση του θανάτου της Φόφης Γεννηματά, μια σπουδαία γυναίκα που έδωσε μια άνεση πολύχρονη μάχη μέχρι τέλος με αξιοπρέπεια, θάρρος και νεότητα. Μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα με πίστη στη σύγχρονη δημοκρατία, στις προοδευτικές ιδέες και μεταρρυθμίσεις που άφησε το στίγμα της τόσο στην αυτοδιοίκηση. Θυμίζω, η κυρία Γεννηματά, η Φόφη Γεννηματά, συγγνώμη, θύτευσε και ως υπερνομάρχης Αττικής Πειραιώς. Θυμάσαι αυτόν τον υπερτίτλο εκείνο τότε. Ναι. Είναι μια μεγάλη απώλεια για όλους μας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει τη συμπαράσταση και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Καλό ταξίδι, Φόφη. Η κηδεία της Φόφης Γεννηματά θα γίνει την Τετάρτη. Με λαϊκό προσκύνημα η σωρός της στη Μητρόπολη Αθηνών, στις 2 η εξόδιος ακολουθία την Τετάρτη. Έτσι, και εθνικό πένθος με απόφαση του Πρωθυπουργού. Τώρα το εθνικό πένθος σημαίνει διάφορα, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Απλώς το αναφέρω, διότι την Τετάρτη αποφασίστηκε να γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο που αναβλήθηκε σήμερα, λόγω του θανάτου της Φόφης. Ναι, θα δούμε τώρα. Υπάρχει χρόνος. Θα συζητηθεί, μου είπανε, αύριο μεταξύ Προεδρείου και επικεφαλής παρατάξεων. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πρέπει. Ναι, τέλος πάντων, θα το δούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αναβληθεί. Το λέω ως έτσι. Δεν έχει σημασία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε μια πολύ σημαντική εκδήλωση σήμερα, τώρα ουσιαστικά, θα ερχόταν ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος, λοιπόν, σε μια εκδήλωση στην Αίθουσα Τέχνης και δεν ξεκίνησε καν να έρθει προς Κοζάνη. Αναβλήθηκε η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και μπράβο. Φυσικά μπράβο. Για τα ανακλαστικά και του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να φανταστώ τι προετοιμασία μπορεί να έχει αυτή η εκδήλωση. Αλλά η ζωή σε προλαβαίνει μερικές φορές. Μπράβο λοιπόν στα ανακλαστικά και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Για εσάς που ετοιμαζόσασταν να πάτε στην Αίθουσα Τέχνης, η εκδήλωση με τον κύριο Τσακαλώτο θα ανακοινωθεί ένα αυτό το χρόνο. Και επίσης αναβλήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο της Φλόρινας που ήταν να συνεδριάσει για σήμερα για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε για την κυρία Φόφη Γεννηματά. Αυτές τις ημέρες ζήσει ό,τι και να γίνει σίγουρα και μέχρι Τετάρτη και την Πέμπτη θα παίζουμε. Υπάρχει η φωτογραφία εκεί από την είσοδο των γραφείων της Χαριλάου Τρικούπη, όπου υπάρχει προφανώς μια βαριά ατμόσφαιρα με σύστιες σημαίες και μια φωτογραφία της Φόφης Γεννηματά στην είσοδο. Και μια μαύρη κορδέλα σε όλο το κτίριο. Να το είναι εδώ. Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο των γραφείων της Χαριλάου Τρικούπη. Πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ναι, προφανώς. Δηλαδή βλέπω τη φωτογραφία και πραγματικά δεν το χωράει και ο νους μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτός ακόμα. Αυτός ο πολιτικός χώρος συνεχίζει να βάζει στη μαύρη σελίδα των θανάτων από επάρετες νόσους. Μεγάλα πολιτικά του στελέχη. Φόφη Γεννηματά, Γιώργος Γεννηματάς, Μελίνα Μερκούρη, Ανδρέας Παπανδρέου φυσικά. Έτσι. Εντάξει, είναι μάχες με τη ζωή. Παπανδρέου... Okay. Δεν ήταν καρκίνος. Δεν θυμάμαι. Λέω, με νόσους εννοώ. Ναι, εντάξει, διάφορα. Όχι. Επειδή ήταν... όλοι οι προηγούμενοι ήταν με τη συγκεκριμένη νόσο. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε ως άρρωστος βαριά σε ένα... Να τη συλληπιτήρια στους οικείους της Φόφης Γεννηματά και στους συντρόφους της που την έζησαν και πορεύτηκαν. Στην οικογένειά της. Αυτές τις στιγμές πρωτίστως σκέφτεται στην οικογένεια και τα τρία παιδιά. Ναι. Και τελευταίο. Επειδή η Φόφη Γεννηματά είχε υποστεί μια αθλειότητα χρόνια τώρα και την υπέστη και πρόσφατα. Τι εννοώ. Λόγω της ασθένειάς της είχε
συνταξιοδοτηθεί σχετικά νέα, στα 45 της. Τρίτεκνη, ήταν και τρίτεκνη. Ναι, λόγω της ασθένειας. Ναι. Τώρα, στην πορεία της προς τις εκλογές, τις εξωκομματικές, απεσύρθη, επειδή προφανώς είδαμε όλοι. Έπρεπε να νοσηλευτεί η γυναίκα, έχασε τη ζωή της. Και κάποιοι έλεγαν ότι το χρησιμοποιεί την αρρώστια της για να μην κοντραριστεί σε αυτή τη μάχη που θα έχανε. Αυτή είναι η πολιτική αθλειότητα η οποία κυριαρχεί στην κοινωνία μας. Δεν μιλώ για πολιτικούς αντιπάλους. Μιλώ για αυτούς που έχουν καταδικάσει γενικώς την πολιτική ζωή και δεν ξέρουν παρά μόνο να πετούν λάσπη και να κατακρίνουν όσους ασχολούνται με την πολιτική. Η Φόβη λοιπόν αυτά τα σκουπίδια που λέω εγώ ούτε καν τα μύριζε. Καλό ταξίδι απλά και ας αφήσουμε όλους τους άλλους στο περιθώριο. Ήτανε να τους τόσο, απαντάει η ίδια η ζωή. Τόσο αξιοπρεπής αυτή η γυναίκα που ποτέ δεν γύρισε να κοιτάξει τέτοιου είδους σχόλια, πόσο μάλλον να τα σχολιάσει. Λοιπόν, δεν πάμε καλά. Είμαστε στο όριο εντάπωση των κρουσμάτων πανελλαδικά. 3.937 νέα κρούσματα, κοντεύουμε τα 4.000. Ζήσει ως χώρα. Ναι. 354 συμπολίτες μας διασωληνωμένοι. Σοκ ο αριθμός των θανάτων. 54 άνθρωποι κατέληξαν σήμερα από την νόσο. Νομίζω ότι είναι 54. Μια πολύ κακή μέρα. Ένα πολύ κακό ξεκίνημα εβδομάδας. Πολύ κακό. 43 κρούσματα στην Κοζάνη, 22 στην Καστοριά, 15 στη Φλόρινα, 21 στα Γρεβενά. Είναι μια κακή μέρα και για τη Δυτική Μακεδονία. Όχι, θα το πω ανάποδα, γιατί τα νούμερα που διαβάζει σχετικά με την αναλογία είναι καλύτερα. Εγώ θα περίμενα χειρότερα νούμερα. Αυτά τα νούμερα τα έχουμε δει και με λιγότερα κρούσματα πανελλαδικά. Αναλογικά λοιπόν είναι καλύτερη. Αναλογικά επαναλαμβάνω, καλύτερη. Δεν λέω καλύτερη. Αναλογικά είναι καλύτερη. Όταν η χώρα έχει 4.000 κρούσματα και η Δυτική Μακεδονία έχει αριθμούς πάνω κάτω τους ίδιους, δηλαδή δεν ξεφεύγουμε από τα όρια. Είναι, πάντως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα σε νοσοκομεία που έχουν μπουχτίσει γενικώς στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει μια έκρηξη και μια ανησυχία σε περιοχές όπως τα Γρεβενά, ας πούμε. Δηλαδή αυτά προφανώς δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Έτσι. Και γενικώς καταγραφή κρουσμάτων τα οποία ανησυχούν. Και ανησυχούν γενικότερα και μιλάω και για όλη τη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά ψάχνουμε αν πρέπει να γίνει η παρέλαση την 28 Οκτωβρίου. Η παρελάση. Όχι, δεν ψάχνουμε. Θα γίνουν. Ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό, ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκαν γιατί έτσι πρέπει να ανακοινωθούν. Α. Μέχρι την τελευταία στιγμή ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ θα πω με τα μέχρι τώρα στοιχεία και με τις μέχρι τώρα προθέσεις των αντιπεριφερειαρχών, γιατί εκεί είναι η αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά και με μια κατεύθυνση ενδεχομένως που έχει δοθεί μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, από την Περιφερειακή Αρχή, είναι ότι θα γίνουν οι παρελάσεις στους 4 νομούς. Υπάρχουν γενικώς και άλλες προσεγγίσεις, θα πω εγώ, στην αυτοδιοίκηση, προβληματισμό στην εκπαίδευση. Ναι, υπάρχει ένας κόσμος που όμως φαίνεται να λέει ότι θέλουμε τις παρελάσεις όταν γίνονται τα πάντα, δηλαδή τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, τα γήπεδα είναι ανοιχτά, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Τα πάντα, λειτουργούν τα πάντα. Σου λέει ότι δεν γίνεται να μην γίνουν οι παρελάσεις. Τώρα, εγώ θα πω ότι υπάρχουν βεβαρημένες περιοχές, υπάρχει και η ανάγκη, αν θες, πολλών γονιών να παραδούν τα παιδιά τους στην παρέλαση. Λογικό, το βρίσκω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι στα παιδιά που θα περελάσουν. Έτσι. Εκεί πιθανόν μπορεί να φοράει και μια μάσκα ελεγμένα με τα self-test τους όπως πάνε στο σχολείο. Τα παιδιά όπως οι άλλες να πηγαίνουν στο σχολείο. Ναι, λέω αυτό. Δηλαδή με μια απόσταση, ίσως και με μικρότερα τμήματα. Το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε, ακόμα και αν γίνουν οι παρελάσεις, έτσι, να καταλάβουμε όλοι εμείς οι απ' έξω που θα βγούμε να παρακολουθήσουμε την παρέλαση, ότι πρέπει να προστατευτούμε με όποιον τρόπο και αν έχουμε. Δεν θα έχει συνωστισμό δηλαδή στην Παύλο Μελά, στην Κοσάνη. Εγώ λέω ότι θα έχει. Αλλά και να σου πω, μπορώ να κάνω κάτι άλλο εγώ. Όχι, αλλά απαντάει ο άλλος που σου λέει να μην γίνουν παρελάσεις, γιατί κτλ. Ναι, στα καφέ και στα τσιπουράδικα, αν έχει και λίγο καλή μέρα μετά, δεν θα έχει συνωστισμό. Είναι λίγο. Αυτό ναι, θα γίνει. Μισό λεπτό. Είναι λοιπόν λίγο ειρωνικό να λέμε ας μην γίνουν οι παρελάσεις για να μην συνωστιστούμε, για να συνωστιστούμε μετά με την άνεσή μας στην εστίαση. Στα καφέ, σε εξωτερικό χώρο, θα πάνε και θα κάτσουν όλοι εκεί που θα κάτσουν. Προφανώς εννοώ στο τραπέζι. Εγώ θα πάω με τη ρίτα που ξέρω
με ποιον θα κάτσω με έναν φίλο μου που είμαι συνέχεια μαζί. Έλα, βρες εσύ τώρα που δεν έχεις δει την εικόνα του πεζοδρόμου και της πλατείας μου, όλα τα παιδιά ο ένας πάνω στον άλλο. Κάτι άλλο, και θέλω να πω κάτι άλλο. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε τις παρελάσεις την Πέμπτη. Ωραία. Ο ένας πάνω στον άλλον. Ο ένας να σμπρώχει τον άλλον για να δει το παιδί του ενδεχομένως. Ναι, αυτό. Ας φορέσουμε τουλάχιστον τις μάσκες μας. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Ας βάλουμε τις μάσκες μας. Και ας κάνουμε εύκολο το έργο των αρχών. Δηλαδή θα υπάρχει αστυνομία εκεί. Να σας πω και κάτι. Οι ηλικιωμένοι, ας μείνουν σπίτι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να δείχνουμε τις παρελάσεις των παιδιών σας. Θα σας τις δείξουμε, θα τις χορτάσετε. Οι ευπαθείς, ας μείνουν μέσα, ας μην δουν τα παιδιά τους live. Ναι. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Απ' την άλλη, ο καθένας όπως νομίζει θα κάνει, όπως νομίζει θα πράξει. Αυτή τη στιγμή πάντως, δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις παρελάσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Και το απαντώ γιατί με ρωτάνε πολλοί. Με ρωτάνε σε όλο το φάσμα. Οι απλοί πολίτες, οι μητέρες, οι καθηγητές, δήμαρχοι το συζητάνε μεταξύ τους, αντιπεριφερειάρχες το συζητάνε μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι. Και το θέμα το φέρνουμε στην επικαιρότητα, διότι έχουν ακυρωθεί παρελάσεις. Παραδείγματος χάρη, νομίζω στην Μαθία, στην Μπέλα. Και ναι, αύριο είδαμε ότι υπάρχει μια σύσκεψη στον Εύρο, ας πούμε, για αυτά τα ζητήματα. Και είναι προφανές ότι υπάρχουν τηλέφωνα και εδώ στη Δυτική Μακεδονία, συνεννοήσεις, προβληματισμοί, εκτιμήσεις με την αστυνομία, με την εκπαίδευση. Ενδεχομένως να πιάνουν και κλίμα οι αντιπεριφερειάρχες και η περιφερειακή αρχή, αφόσον έχει παραχωρηθεί και η αρμοδιότητα εντελώς στις περιφέρειες για αυτό το θέμα. Και το εννοώ λόγω κορονοϊού, το λέω έτσι. Εμείς έχουμε και δύο κόκκινους επισήμους. Ναι, δύο κόκκινους υπάρχουμε και έχουμε και επισήμους δύο κόκκινες περιοχές. Είναι μια γενικότερη κατάσταση. Θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δευτέρα βράδυ, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Για να το κλείσουμε εκεί. Είπα ότι η πρόθεση και η κατεύθυνση είναι να γίνουν οι παρελάσεις. Έτσι. Λοιπόν. Εκλογές ΝΟΔΕ χθες. Δεν θα μάθω ποτέ πώς τους λένε κανονικά. Δεν λέγονται ΝΟΔΕ πλέον. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Μεταξάς, ο κύριος Λύσανδρος Μεταξάς, με μια απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο Άρη Κουρκούτα, έτσι χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε διαφωνίες και ασάφειες. Πώς κύλησε η χθεσινή εκλογική διαδικασία, ήταν έτσι στα αναμενόμενα από άποψη συμμετοχή, Ζήση? Ναι, νομίζω ότι η συμμετοχή ικανοποίησε αρκετά τα τοπικά στελέχη. Είναι δηλαδή άνω του. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Βασίλη Μαμάτση, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Κοζάνης. Έτσι. Είναι δηλαδή της τοπικής οργάνωσης της Κοζάνης. Δεν χρειαζόταν άλλωστε και κάποια σταυροδοσία, γιατί ήταν ο μόνος υποψήφιος, όπως και στις υπόλοιπες ΔΥΜΤΟ εδώ της περιοχής. Η μάχη γινόταν για την Προεδρία, Λύσανδρος Μεταξάς από τη νέα γενιά και Άρης Κουρκούτας από την παλαιότερη γενιά, έτσι, από το συνδικαλιστικό χώρο κλπ. Ο Λύσανδρος Μεταξάς είναι ο μεγάλος νικητής. Εύκολα θα έλεγα, μάλιστα. Τι ποσοστό θύμισε μου, Ζήση? Σε ποσοστό τώρα. Είναι περίπου 700, 700 με 400 αντιστοίχως ψήφους. Δηλαδή είναι μια τεράστια διαφορά. Έχει ολοκληρωθεί και η ψήφος. Ναι, δεν είχαν μπει ηλεκτρονικές, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στις ηλεκτρονικές ψήφους. Δεν έχει τόσο πολλές εδώ το λέω. Ναι, ο Λύσανδρος Μεταξάς κέρδισε κατά κράτος την Τολεμαϊδά από όπου κατάγεται. Δηλαδή από τα 400 ψηφοδέλτια έχει πάρει τα 380, κάτι τέτοιο. Στην Κοζάνη επίσης κέρδισε για 3 ψηφοδέλτια. Έχει κερδίσει και στο Βόλιο για ελάχιστη διαφορά. Ακόμα και στα Σέρια από όπου κατάγεται ο κ. Κουρκούτας η διαφορά ήταν 3 ψηφοδέλτια. Υπέρ του κ. Κουρκούτα όμως, ναι, το λέμε αυτό. Εκεί, ναι, αλλά και στο Βαλιβεντό ήταν υπέρ. Αλλά ο κ. Υπάρχει Κουρκούτας. Και μια καθαρή νίκη του κ. Κουρκούτα μόνο στην δημοτική οργάνωση του Βαλιβεντού με 55 ψήφους εναντί 8. Όλα καλά μεταξύ τους. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι έτσι ένα τυπικό κλίμα. Μίλησαν. Επειδή είχα παρακολουθήσει και την προηγούμενη διαδικασία, ενώ τις προηγούμενες εκλογές, νομίζω ότι δεν είχαμε ένα πολιτικό κλίμα. Έτσι. Ένα λίγο πιο ήρεμη κατάσταση. Είχα πει εδώ και τα βουλευτικά γραφεία ανακατεύτηκαν λίγο πιο διακριτικά, αν θέλεις. Κάποιοι κράτησαν και μια στάση απόστασης. Κάποιοι φανερά εκδηλώθηκαν μέσω συνεργατών και τηλεφώνων που έπεσαν. Εντάξει, υπάρχουν οι κερδισμένοι, υπάρχουν οι χαμένοι.
Είναι βέβαια σημαντικό ότι έχει κερδίσει η νέα γενιά και δεν το λέω επειδή έχει κερδίσει ο Λίστατος μεταξύ προσωπικά, αλλά η ομάδα πάνω στην οποία υποστηρίχθηκε και επέλεξε να βάλει και στο ψηφοδέλτιο, αν θέλετε, για να τον υποστηρίξει στην όλη διαδικασία, είναι παιδιά των 30-35 ετών που θα πορευτούν μαζί. Τώρα, το πώς θα το κάνουν, με ποια εμπειρία ενδεχομένως θα το κάνουν, αυτό μπαίνει να βοηθεί. Και εδώ, θα είναι, εδώ θα είναι να κρυθούν, έτσι. Τώρα, από αύριο ξεκινάει και δουλειά, έτσι. Φτάνει και το εφημί και να δούμε και η νέα γενιά τι θα φέρει. Θα περιμένουμε και μια κατανομή θέσεων που θα υπάρχει ανάμεσα στους αυτούς που εκλέχθηκαν. Ωραία. Καλή θητεία. Απλώς να πούμε και για τις άλλες περιφερειακές ενότητες, όπου εκεί, δηλαδή, θα σου πω ότι υπήρχε πόλεμος και πόλωση αρκετή. Αν ας πούμε στην Κοζάνη, εντάξει, τώρα είπα για τους βουλευτές ότι άλλοι κρατούσαν απόσταση, άλλοι λίγο δακριτικά, άλλοι δεν σήκωσαν ιδιαίτερα σημαίες. Ξέρουν οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τις εκλογές ποιος ενδεχομένως είχε μια προτίμηση σε ποιον. Ναι. Παραδείγματος χάρη στα Γρεβενά, η επανεκλογή του κυρίου Λεωνίδα Τεντόγλου έναντι του κυρίου Βασίλη Γκανή είναι μια ήττα του εν ενεργεία βουλευτή. Έτσι. Γιατί ο κύριος Πάτσης βγήκε ανοιχτά και υποστήριξε κάποιον. Ο κύριος Πάτσης φαίνεται ότι στήριζε τον κύριο Γκανή. Φαίνεται. Ναι. Δεν ξέρουμε. Τον εντάξει, στήριζε. Ναι, τώρα δεν λέμε στον αέρα πράγματα. Έτσι. Έχει κερδίσει η ομάδα η οποία δεν υποστηρίζει, να το πω έτσι, τον κύριο Πάτση. Στα Γρεβενά, που γνωρίζει πολύ καλά και εσύ ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες εκεί στην περιοχή των Γρεβενών. Επίσης, στη Φλόρινα έχουμε και εκεί νέο πρόεδρο. Ο κύριος Νίκος Ευαγγέλου έχει κερδίσει τον ενεργεία πρόεδρο, τον κύριο Θεοδόρου. Εκεί λένε πολύ ότι η ομάδα του νυν βουλευτή έχει κερδίσει, δηλαδή ο κ. Αντωνιάδης, αλλά επίσης και άλλοι που κινούνται σε έναν χώρο, να το πω, στην περιφέρεια, να μην το πω πιο έτσι χτυπητά. Στην Καστοριά είχαμε θρίλερ με επανακαταμέτρηση. Ο κ. Καραταγλίδης που είχε κερδίσει αρχικώς για τρία ψηφοδέλτια, ο πρόεδρος του ΕΔΕ Καστοριάς, τελικώς δεν κέρδισε την τελική μάχη, την κέρδισε πάλι ο κ. Βασίλης Βελίδης με 713 ψηφοδέλτια έναντι 704. Καταλαβαίνεις. Στην κόψε. Στην Καστοριά γινόταν πόλεμος γενικός όλο το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα το πήραν πολύ πατριωτικά. Μπράβο, ναι, είχαν παρέμβει και κομματικά στελέχη ώστε να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, γιατί υπήρχαν υπερβολικές εγγραφές, μου λένε. Περισσότερες ακόμα και από νομούς όπως η Κοζάνη που είναι μεγαλύτερος νομός. Τη τελευταία στιγμή, καταλαβαίνεις τώρα. Τι μπορεί το ζήσαν περισσότερο στους άλλους. Ναι, στους άλλους το ζήσαν περισσότερο, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλή θητεία σε αυτούς που εκλέχτηκαν και να ανακομίσουν και κάτι νέο. Γιατί έπρεπε να θυμηθούμε ότι υπάρχει και αυτό το όργανο κάποτε για να... και με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Σκέψου θα γίνει άμα αλλάξουν τα πράγματα. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι κάνατε οι ορειβατικοί σύλλογοι χθες στα Πιέρια και συγκεκριμένα στην κορυφή Αυδέλα, γιατί έχω την αίσθηση ότι ήσουν και εσύ προσωπικά εκεί. Εντάξει, εγώ είμαι ως... Εσύ είσαι μέλος ορειβατικού συλλόγου, δεν ξέρω αυτό. Εντάξει, μας αρέσουν τα βουνά, πηγαίνουμε. Ναι, όχι, ωραία, πήρατε τα βουνά, γιατί ωραία. Απλά στην Αυδέλα και στα Πιέρια όρη, Χρήστο, μπορούμε να δείχνουμε πλάνα, τι ξέρω, ότι έχουμε φωτογραφίες. Ναι, για πες μας. Υπήρξε μια κινητοποίηση, εδώ είναι ο κύριος Στεργίου, έτσι. Υπήρχε μια κινητοποίηση ορειβατικών συλλόγων, διάφορων πρωτοβουλών πολιτών έναντι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε αυτό το σημείο που βλέπετε. Έτσι. Εκεί έχει τοποθετηθεί ένας μεγάλος ανεμογεννητριός. Πού είναι αυτή η περιοχή, έτσι, βάζει μας λίγο στο κλέμμα, αφού το ξέρεις, το βουνό. Είναι στην... Πάνω από το Βελβεντό είναι. Πάνω από το καταφύγιο. Πάνω από το καταφύγιο, ναι, wow. Πολύ πιο πάνω. Στα Πιέρα όρη, είναι η περιοχή Αυδέλα, κάτω το Φλάμπουρο. Αυδέλα έχει και στα Γρεβενά, γι' αυτό σε ρωτώ. Ναι, όσοι γνωρίζουν τα βουνά, καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Είχε 200 άτομα από πολλούς νομούς. Κοζάνης, Ημαθίας, Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, που ήρθαν. Βλέπετε εδώ τη φωτογραφία. Αυτό που βλέπετε, η μεγάλη κεραία, τέλος πάντων, για να το εξηγήσω, είναι ο ανεμολογικός ιστός που έχει τοποθετηθεί, ώστε να γίνουν οι μετρήσεις για τις ανεμογεννήτριες που πρόκειται να τοποθετηθούν. Υπάρχουν κινητοποιήσεις κλπ. Δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε και λίγο από τις δηλώσεις που έγινε από τον κύριο Στεργίου, γιατί ο Δήμος Βελβεντό ήταν εκεί, έχει αντιδράσει, έχει εκφράσει και τις αντιρρήσεις του στη ΡΑΕ για το συγκεκριμένο έργο και τους εκπροσώπους των συλλόγων. Για να το δούμε. Κοιτάξτε, όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση,
νομίζω ότι ένα από τα αυτονόητα καθήκοντά της είναι να προστατεύσει τον τόπο της από σχέδια τα οποία δεν έχουν να συνεισφέρουν σε τίποτα στην τοπική αλλά και στην γενικότερη οικονομία. Εδώ επίκειται ή σχεδιάζεται να στηθεί μια βιομηχανία αεολικών η οποία ούτε θέσεις εργασίας έχει ούτε κάποια έσοδα για την περιοχή. Αυτό αντιπαλεύουμε, διαμαρτυρόμαστε και αντιπαλεύουμε με τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας και σαν Δήμος είχαμε την υποχρέωση να είμαστε εδώ δίπλα από αυτούς που διαμαρτύρονται. Όπως βλέπετε η περιοχή είναι θαυμάσια, το φόντο ακριβώς πίσω δείχνει τον Όλυμπο, εδώ είναι η κορυφογραμμή των Πιερίων, χρειάζεται μια τελείως διαφορετική ανάπτυξη στο βουνό, εν όψη μάλιστα και της απολιγνητοποίησης. Έχουμε υποβάλει τις αντιρρήσεις μας στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητούμε και την δική του συμπαράσταση απέναντι στο εγχείρημα που ετοιμάζεται από ιδιωτικές εταιρείες. Η αυτοδιοίκηση φαίνεται πάντως ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αντιδρά χωρίς να έχει αποφασιστικό ρόλο. Έτσι. Είναι και αυτό μια παράδοση. Το νομοθετικό πλαίσιο μας δίνει μόνο το μονομορφωτικό χαρακτήρα επί τέτοιων αποφάσεων. Όμως όταν η αντίδραση του κόσμου είναι ενιαία και πάμε όλοι σαν γροθιά, νομίζω ότι πολλά σχέδια τέτοια μπορούν να ανατραπούν. Πρόσφατο παράδειγμα το θέμα του νυμφαίου. Ονομάζομαι Ζαφυρόπουλος Αστέριος, είμαι μέλος της πρωτοβουλίας πολιτών και φορέων για την προστασία των Πιερίων από την πλευρά της Πιερίας. Βλέπουμε εδώ μια μεγάλη κινητοποίηση, πολλοί σύλλογοι, πολλοί φορείς από 4-5 νομούς τέλος πάντων. Διαμαρτυρόμαστε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Σε ποιον θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα και γιατί? Το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε πως πάσε κατεύθυνση, τεχνικούς άρχοντες, στα Υπουργεία, στην κυβέρνηση, ότι είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση βιομηχανικών αιωλικών στις προστατευόμενες βουνοκορφές των Πιερίων. Γεια σας, την πρωτοβουλία των φορέων και πολιτών για την προστασία των Πιερίων. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε το όχι ανεμογεννήτριες στα Πιέρια, γιατί έχουμε δει ότι έχουν ξεκινήσει και έχουν πάρει άδεια 13 ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή. Μάλιστα. Σήμερα τι συνέβη αντιστοίχως στο, ναι, στο εργατικό κέντρο σε συνέντευξη τύπου πάλι για τα αιωλικά? Εδώ είναι η πρωτοβουλία για τα Πιέρια, έτσι. Ναι, Σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου από μια πρωτοβουλία που έχει αναπτυχθεί από πολλές συλλογικότητες της περιοχής, οι οποίες έχουν ονομάσει την κινητοποίηση SOS περιβάλλον. Μιλάμε και για το ΧΙΤΑΜ, μιλάμε και για την πρόθεση ενδεχομένως για την κατασκευή εργοστασίου που θα καίει σκουπίδια για ενέργεια. Μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά, για τα αιωλικά, σε όλη την περιοχή. Αυτές οι συλλογικότητες έχουν μαζευτεί και θα κάνουν ένα σταλητήριο την Τετάρτη στις 5 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Είχαμε μια συνέντευξη τύπου, ένα κάλεσμα. Ας δούμε. Ναι, ας δούμε ενδεικτικά τι υπόθηκε. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε και εμείς σαν συλλογικότητα σε αυτή την SOS περιβάλλον ενέργεια, γιατί η κατάσταση αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή μας αλλά και παντού σε όλη τη χώρα είναι απόλυτα συνυφασμένη με την άδικη και το έγκλημα που γίνεται με την απολυκτοποίηση. Τα ορυχεία και οι σταθμοί ήταν εμπόδιο στα δικά τους σχέδια για περισσότερα κέρδη, γιατί και με καλύτερη λιγότερη εξάρτηση είχαμε ως ηλεκτρικό ρεύμα και επάρκεια, αλλά είχαμε και εργαζόμενους που δούλευαν πολλούς από τα αρχεία αυτά. Η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων φέρνει φτώχεια, ανεργία, φέρνει ακρίβεια στο ρεύμα, φέρνει ανεπάρκεια στο ρεύμα. Θα κάνω το συλλαλητήριο της Τετάρτης. Σας καλωσορίζω όλους τους εκπροσώπους των νέων δημοτικής ενημέρωσης της περιοχής μας. Πρόκειται στην ουσία για ένα συλλαλητήριο, όπως το ονομάσαμε, για τη ζωή που συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που είναι η εργασία, που είναι το καθαρό περιβάλλον κτλ. Και για το περιβάλλον. Είναι μετά την απόφαση για την απολιγνητοποίηση που όλοι νόμιζαν πως θα είχαμε ένα καλύτερο περιβάλλον στην περιοχή αφού κλείνουν τα εργοστάσια και τα ορυχεία, φαίνεται ότι εκτός από την ανεργία και τη φτώχεια που φέρνει αυτή η απόφαση, φέρνει και επιβάρυνση στο περιβάλλον. Μάλιστα. Άρα η κινητοποίηση είναι Τετάρτη απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 5. Τετάρτη ή μεθαύριο. Για όσο ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Βρέθηκες πάνω και συναντήθηκες με τον κύριο Στεργίου, ο οποίος σου έκανε και μία δήλωση, η οποία είναι πραγματικά σοβαρή, θα πρέπει όλοι να την πάρουμε υπόψη μας. Αν μπει φωτιά, λέει, στα Πιέρια, δεν θα προλάβουμε να σώσουμε τίποτα. Κοίταξε, επειδή εγώ τον δρόμο τον περπάτησα και
προς το καταφύγι με το αυτοκίνητό μου, έτσι. Σε μια σχετικά βροχερή μέρα, αν θες, ή μέρα με υγρασία, που φαινόταν ότι είναι τρομακτικό το σχετικό. Δεν σε δω λίγο. Αυτός είναι ο δρόμος προς το καταφύγι. Καλά, είναι δυνατόν. Αυτό είναι, ναι, είναι κρανίου τόπος. Είναι δυνατόν. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Άντε παίρνω από εκεί. Όχι, όχι. Θεωρητικά η κυκλοφορία έχει απαγορευτεί από τις 13 Αυγούστου σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά το καταφύγι είναι αποκλεισμένο με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Φυσικά. Εκεί λοιπόν τι έχει γίνει όλο το τελευταίο διάστημα. Έχουν γίνει κάποιες γεωτρήσεις. Συγγνώμη, εσύ με τι πέρασες από εκεί. Αυτό γίνεται. Επικίνδυνες αποστολές. Ναι. Και πέρασε αρκετός κόσμος, θέλω να σου πω, χτες από εκεί. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει κάποιες γεωτρήσεις και αναμένουμε τα αποτελέσματα ώστε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το έργο. Ξέρεις, κλασική ελληνική γραφειοκρατία. Ο κύριος Σεργίου βεβαίως αναφέρεται και σε αυτό, αλλά αναφέρεται και στους δασικούς δρόμους οι οποίοι υπάρχουν παραπάνω. Για να πάμε στα Πιέρια υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Στα Πιέρια γνωρίζω ότι έχουμε βλάστηση. Έτσι δεν έχουμε μόνο τις κορυφές αυτές. Υπάρχει ένα ωραίο δάσος. Πολλά δάση, αν θες, πες τα δρόμια. Εκεί λοιπόν η εικόνα είναι πραγματικά τραγική. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει ένα πεζοδοστικό όχημα. Οι δρόμοι έχουν καιρό να συντηρηθούν. Και λέει ο κ. Στουργίου ότι εμείς ως Δήμος 15 μήνες φωνάζουμε προς πάσα κατεύθυνση. Δες αρχείο, περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι. Όποιος είναι αρμόδιος, ας έρθει να κάνει κάτι. Τύπα ξύλο. Αν μπει μια φωτιά στο καταφύγι. Και μάλιστα όπως το λέει ο κ. Στουργίου, θα τον ακούσουμε να το λέει, η οποία θα είναι φωτιά με δόλο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα είναι μια κατευθυνόμενη φωτιά για να κάψει, όχι κατά λάθος. Δεν σώζεται κολυμπηθρόξυλο. Το απευχόμαστε. Το απευχόμαστε. Θα δούμε τη δήλωση του κυρίου Στεργίου. Είμαστε στην κορυφογραμμή των Πιερίων και ενώ εδώ ψηλά στα όρια φαίνεται ότι είναι αλπική η ζώνη, αμέσως παρακάτω, στα 50 μέτρα σχεδόν, αρχίζει μια πυκνή βλάστηση, αλλά υπάρχει ένα δίκτυο δασικών δρόμων, το οποίο είναι συντήρητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο πρέπει και να συντηρηθεί και για λόγους πυροπροστασίας, αλλά και γιατί όταν μιλούμε για τουριστική ανάπτυξη των Πιερίων και γενικά των ορεινών όγκων, το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει είναι να είναι καθαροί και ασφαλείς δρόμοι. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και διαμαρτυρόμαστε εκ μέρους του Δήμου Πολυβεντού εντονότατα προς όλους τους αρμόδιους, είτε είναι το Δασαρχείο, είτε είναι άλλες υπηρεσίες, που δεν έδειξαν μια μέρημνα για αυτήν τη διευθέτηση των δρόμων. Είναι κρίμα δηλαδή και προσδοκούμε από την ανάπτυξη των εμπειρίων λόγω του ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό ισοζύγιο μετά και την απολιγνητοποίηση που έρχεται. Όταν λοιπόν μιλούμε για δίκαια μετάβαση, θα πρέπει αυτή η μετάβαση να διευκολύνει όντως και τη μετάβαση σε εκείνες τις περιοχές που πραγματικά μπορούν να συνεισφέρουν στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονομία. Υπάρχει, λέτε, κίνδυνος και για το δάσος ενδεχομένως, αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά ή... Βεβαίως, υπάρχει κίνδυνος σοβαρός να μην μπορούν να προσεγγίσουν πυροσβεστικά αυτοκίνητα για να κατασβέσουν τις όποιες εστίες δημιουργηθούν. Αν μάλιστα μπει καμιά φωτιά συστηματικά και με δόλο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε επειγόντως διάνοιξη δρόμων. Έχουμε επευθύνει το ερώτημα πολλές φορές στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά δεν είχαμε την δέουσα ανταπόκριση. Όπως βλέπετε, ο δρόμος είναι χάλια. Με κατάθεση στεφάνων στην κεντρική πλατεία Κοζάνης τιμήθηκε χθες η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Το πρωί της Κυριακής εορτάστηκε σε ολόκληρη τη χώρα η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι και στην πόλη της Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις με κατάθεση στεφάνων στην κεντρική πλατεία. Το Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατάθεση στεφάνων. Από τον εκπρόσωπο της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, Γενικό Διευθυντή Δημήτριο Γαζή. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Σύμβουλο Κατερίνα Δαδαμόγια.
Σιγή ενός λεπτού. Εθνικός ύμνος. Ολοκληρώθηκε χθες η τριήμερη παράσταση της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής, τα γεγονότα. Κάθε μέρα και μία διαφορετική τοπική χοροδία συμμετείχε στην εξαιρετική παράσταση με τους Αχλαΐα Παπά και Φίβο Παπακώστα. Χθες ήταν η σειρά της χοροδίας Δωματίου Κοζάνης. Κυριακή παρουσιάστηκε στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης η ανατρεπτική θεατρική παράσταση «Τα γεγονότα». Επρόκειτο για μια πρωτότυπη συμπεραγωγή της εναλλακτικής σκηνής της εθνικής λυρικής σκηνής με το Διπεθέ Κοζάνης, που παρουσιάστηκε στην αίθουσα τέχνης με τη συμμετοχή τριών διαφορετικών ημερών, τριών διαφορετικών χοροδιών. Έπαιξαν η Αγλαΐα Παπά και ο Φίβος Παπακώστας, στο πιάνο ο Μάρκος Κότσιας. Εντάξει, δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Θα γνωριστείς μόνος εδώ. Θες να σου δείξουμε τα τραγούδια που κάνουμε, ε? Καλά, δεν πειράζει. Να. Έλα, κάτσε εδώ μαζί μας. Κάτσε. Κι ας έρθει να τραγουδήσεις τραγούδι. Αν ας έρθει να τραγουδήσεις, μην τραγουδάς. Δεν χρειάζεται να τραγουδάμε όλη την ώρα, όπως του έρχεται του καθένας. Έτοιμοι. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης.
Συννεφιά προβλέπει για αύριο Τρίτη 26 Οκτωβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από 1 έως 10, στο όνομα Γρεβενών από 0 έως 11 και στο όνομα Φλόρινας από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.